Σημείο αναφοράς αποτελεί η γαστρονομία για την Κρήτη. Το Ηράκλειο πλέον με την σφραγίδα της UNESCO εντάσσεται στο δίκτυο των δημιουργικών πόλεων και βρίσκεται ανάμεσα σε 7 πόλεις του κόσμου που διακρίθηκαν ως παγκόσμιες πόλεις γαστρονομίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός σήμερα για το Ηράκλειο, αλλά όχι μόνο για το Ηράκλειο, για όλη την Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο παίρνει το σήμα της UNESCO, ένα πολύ αναγνωρίσιμο benchmark, θα μπορούσαμε να πούμε, για την Ελλάδα και παγκόσμια. Είμαστε ευτυχείς που το Ηράκλειο γίνεται πόλη UNESCO και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στη συνεργασία με τις άλλες πόλεις που είναι το ίδιο και έχουν εμείς στο δίκτυο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερος τιμητική διάκριση που έρχεται να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν του Ηρακλείου, καθώς η γαστρονομική κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Είναι μια σημαντική διάκριση για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι μεταξύ των 7 πόλων παγκοσμίως που το 2023 ενεγράφησαν και συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο. Μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε ακόμη περαιτέρω αυτό που θεμελιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, θεσμοθετήσαμε, δηλαδή το γαστρονομικό φεστιβάλ κάθε χρόνο. Αυτό θα δώσει μια αναγνωρισιμότητα στο Ηράκλειο και θα μπορέσει, εάν δουλευτεί σωστά και συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται, να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις οικονομικές, όπως είναι τα εινοποιεία, η αγροδιατροφή. Μετά την ένταξη του Ηρακλείου στο Διεθνές Δίκτυο Δημιουργικών Πολιών της UNESCO, τοπικοί φορείς και δημοτική αρχή σηκώνουν μανίκια, ακολουθώντας ένα κοινό πλάνο προς αυτή την κατεύθυνση για την ανάδειξη του Δήμου. Από εδώ και στο εξής, μετά την αναγνώριση, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πλάνο, το σύνολο πια της πόλης, όχι μόνο οι δημόσιοι φορείς, όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά και τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και η Κεντρική και η Κυβέρνηση, να στοιχηθεί πίσω από αυτή τη λογική και πίσω από αυτό το όραμα της Κρήτης και του Ηρακλείου. Η επίσημη τελετή ένταξης έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Συναδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ προβλήθηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό για την σχετική διαφημιστική εκστρατεία του Δήμου.